Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 28 Νοεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Στην πρόταση να ονομαστεί κίνημα αλλαγής, ο νέος φορέας της κεντροαριστεράς συμφώνησαν οι επικεφαλείς της ΔΣΗ, Φόφη Γεννηματά και ο επικεφαλής του ποταμιού, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Στην διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα κυρίες και κύριοι Τρίτη στην Βουλή. Η Φόφη Γεννηματά και ο Σταύρος Θεοδωράκης είχαν συνάντηση σε θερμό κλίμα στο γραφείο της αρχηγού του νέου φορέα της κεντροαριστεράς στη Βουλή. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης συνάντησης, κυρίες και κύριοι, βρέθηκε ο συντονισμός των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, καθώς επίσης και ο προγραμματισμός για τις κινήσεις που θα γίνουν. Επίσης, συζητήθηκε η συγκρότηση ενιαίου πολιτικού κέντρου που θα συντονίζει τις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες με τη συμμετοχή και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των γραμματέων των δύο ομάδων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται, κυρίες και κύριοι, να πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών ομάδων της ΔΣΗ και του Ποταμιού. Τώρα, θα έρθουμε στα θέματα που αφορούν την Δυτική Μακεδονία. Καλησπέριζοντας στο σημείο αυτό τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα από την ειδησιογραφία και θα ξεκινήσουμε από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 5 ώρα το απόγευμα με μοναδικό θέμα τη συνεδρίαση στην Παιδόπολη, την επισκευή της Παιδόπολης Αγία Όλγα στην Φλόρινα. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχε αναδείξει τώρα τελευταία συνέχεια η επικεφαλής του Συνδυασμού Ελπίδα, η επικεφαλής Ελλάδος Αντιπολίτευσης, η Γεωργία Ζεμπιλιάδου, και ήρθε σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την οποία υπογράφει ο Φώτης Κεχαγιάς. Σωστά, έτσι λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον, με δεδομένο ότι η πρωτοβουλία ανήκει καθαρά στην κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, αυτή το προκάλεσε, συνέλεξε τις υπογραφές που απαιτούνται για να έρθει το θέμα προς συζήτηση, και έτσι λοιπόν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητηθεί το θέμα επισκευή κτηρίου Παιδόπολης Αγία Όλγα στην Φλόρινα. Είναι ένα θέμα το οποίο το προηγούμενο διάστημα άνοιξε μεγάλη συζήτηση, μεγάλη κουβέντα για το τι πραγματικά συμβαίνει, τι γίνεται. Αλλά μένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση. Ήταν η σκληρή κόντρα μεταξύ της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου και του Στέφανου Μπύρου, δύο παλιών συντρόφων από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πρώην πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας, ο Στέφανος Μπύρος, και η κυρία Γεωργία Ζεμπιλιάδου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ναι, τώρα όμως τα συμφέροντα είναι σε άλλες γραμμές, σε άλλες κατευθύνσεις. Καταλαβαίνεις ότι θα ζήσουμε μια άλλη πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι ότι θα είναι μια επεισοδιακή κατά τα άλλα συνεδρίαση, το σίγουρο είναι αυτό. Θα έχει πολύ υψηλούς και ανεβασμένους τους τόνους της πολιτικής, όχι μόνο αντιπαράθεσης. Μένει να δούμε πόσο θα κρατήσει όσο αφορά τη διάρκεια, τη χρονική διάρκεια. Νομίζω θα είναι πολύ ωραία αυτή η συνεδρίαση, εκτός και αν κλείσει πολύ σύντομα. Έτσι, να μην το αποκλείουμε και αυτό. Αυτή τη συνεδρίαση τη ζήτησαν με επιστολή, με υπογραφές η Γεωργία Ζεμπιλιάδου και ο Γιώργος Δακής. Τι πληροφορίες έχουμε? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η κυρία Ζεμπιλιάδου απευθύνθηκε στον κύριο Δακή, στους ανεξάρτητους Περιφερειακού Συμβουλίου, συλλέχθηκαν οι υπογραφές που απαιτούνται για να συζητηθεί ένα θέμα με τη μορφή της έκτακτης σύσκεψης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού μάζεσαι τον απαιτούμενο αριθμό. Το κατέθεσε στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου το έκανε την πλευρά του αποδεκτό όσο όφιλε να πράξει και έρχεται με συνεδρίαση πολύ σύντομα. Μένει να δούμε τι θα έχει συνεδρίαση. 1 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωραία. Να πάμε και σε μια άλλη μεγάλη είδηση της σημερινής ημέρας. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από την ελληνική αστυνομία, η οποία είχε ρημάξει σπίτια στη Δυτική Μακεδονία και στη Μαγνησία. Είχαμε σήμερα έκτακτη συνέντευξη τύπου του Παναγιώτη Τζιοβάρα, του ταξίαρχου της ελληνικής αστυνομίας, Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή, και των αστυνομικών διευθυντών Κοζάνης και Φλόρινας, Χαράλαμπου Θεοχάρη και Δημήτρη Παλιογιάννη, και θα δούμε στη συνέχεια και το σχετικό βίντεο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά στη συγκεκριμένη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Σωστά, και να πούμε ότι αυτό από μόνο του, σαν είδηση, είναι και μια ανακούφιση, μεγάλη ανακούφιση για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με δεδομένο ότι πολλοί από αυτούς έπεσαν θύματα από τη συγκεκριμένη σπήρα. Μάλιστα. Εξαρθρώθηκε λοιπόν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει συνολικά 49 κλοπές από οικίες σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μαγνησίας. Στο πλαίσιο συντονιζόμενων αστυνομικών επιχειρήσεων συνελήφθησαν 5 οι μεταπεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 49 διαρρήξεις οικιών, από τις οποίες 23 στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, 19 στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, 3 στη Φλόρινα, 3 στη Μαγνησία και 1 στα Γρεβενά. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2016. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 8 ημεδαπών και το συνολικό παράνομο όφελος από τις διαρρήξεις των οικειών ξεπερνάει το ποσό των 167.500 ευρώ. Μάλιστα. Μεγάλο ποσό, Δημήτρη. Ωραία. Και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί
καλά λειτουργούσαν αυτά τα δύο χρονάκια, αλλά πώς θα το πούμε, δεν μπορούσε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Ήταν πολύ φυσιολογικό. Είχαν πέσει στην αντίληψη της ελληνικής αστυνομίας και να έπεφτασε στη στιγμή. Τουλάχιστον τώρα θα νιώθουν και περισσότερο ασφαλείς οι πολίτες. Τώρα αυτό που περιμένουμε από την ελληνική αστυνομία και τον κύριο Τζιοβάρο, το οποίο είναι ένα προσωπικό του στίχημα, να λυθεί το ιδιοκτησιακό, να πάει τελικά η αστυνομία στα Γραβενά, στο δικό της κτίριο. Εκεί υπάρχει μια άψογη συνεργασία με τον Βαγγέλη τον Σιμανδράκο, τον αντιπεριφερειάρχη Γραβενών. Υπάρχει μια κοινή γραμμή Τζιοβάρα και Σιμανδράκου για να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο και με την στήριξη της περιφέρειας. Και φυσικά το ίδιο να γίνει και στην Καστοριά, που και εκεί πρέπει να πάει η αστυνομία πλέον σε δικό της κτίριο. Όχι μόνο αυτό. Επίσης, επειδή έχω μιλήσει προσωπικά με τον κύριο Τζιοβάρα, το επόμενο διάστημα θα το φιλοξενήσουμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε μια κουβέντα, να μας παρουσιάσει αναλυτικά το όλο πρόγραμμα, την όλη δράση αλλά και τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας σε επίπεδο περιφέρειας της Μακεδονίας. Ωραία, να πάμε στην αυτοδιοίκηση τώρα και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ΕΟΡΔΕΣ, που είχε πολλά η χθεσινή συνεδρίαση, από θέματα που έχουν σχέση με την υλοτομία. Επίσης, να πούμε ότι ανακοίνωσε και ότι εντάχθηκε στο ΣΕΣ το κέντρο διμέρευσης του Δήμου ο κύριος Ζαμανίδης, και θέματα που αφορούν και τη ΔΕΗ. Να τα δούμε. Είχε πάρα πολλά. Είχε γερμανοτσολιάδες, είχε φτωχεύσεις όσον ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, είχε κόντρες, είχε πολλές ερωτήσεις οι οποίες τελικά απαντηθήκαν. Τελικά ήταν μια πλούσια συνεδρίαση που δεν έλειψαν για ακόμη μια φορά οι κόντρες. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τις περίφημες ατάκες που υποθήκαν από τους κυρίους Μπίκα και Σιδηρόπουλου, που αφορούσαν τους γερμανοτσολιάδες σε σχέση με τη μικρή ΔΕΗ και ότι η ΔΕΗ οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία. Ακούγοντας την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και Διευθυντή Λειτουργικής Υποστήριξης του Λειτουργικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Δημήτρη Ζαραφίδη, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, κ. Στέφανος Μπίκας, εξέφρασε την απεσιοδοξία του για τις εξελίξεις με τη ΔΕΗ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένας αγώνας και δεν μιλά κανένας στη στιγμή που πουλιέται η ΔΕΗ, ενώ κατά το παρελθόν στα γεγονότα με τη μικρή ΔΕΗ υπήρχε εντελώς διαφορετικό κλίμα με χαρακτηρισμούς για γερμανοτσολιάδες και διάφορα άλλα. Μάλιστα. Από την πλευρά του, έτερος του συνδυασμού, Σοφοκλής Σιδηρόπουλος, ανέφερε ότι η ΔΕΗ οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία, ενώ έκανε λόγο για ένα συνδικαλιστικό κίνημα παγιδευμένο που δεν μπορεί να αντιδράσει έχοντας 59 υπόδικους. Και εδώ βέβαια αναφερόταν στην γνωστή υπόθεση που αφορά τη γενόπια της παράνομης επιχορηγής, κάτι που το αναδείξαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος είχε ερωτήσεις που αφορούσαν τώρα την ετοιμότητα του Δήμου εν ώψη το χειμώνα. Βλέπετε ότι η χρονιά που μας πέρασε ήταν πάρα πολύ σκληρή. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να υπήρχε και μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά την τροφοδότηση με θερμική ενέργεια και την τηλεθέρμανση των οικιών στο επίπεδο του Δήμου. Υπήρχαν προβλήματα. Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αντιμετωπίσανε προβλήματα μέσα από αυτές τις ελλείψεις και τα μεγάλα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, τώρα από την πλευρά του Δήμαρχου έδειξε ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε παρουσιαστεί. Ας ευχηθούμε να μην παρουσιαστεί κάτι. Επίσης, τέθηκε ένα ζήτημα η λειτουργία του ειδικού ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου Κελκίου, και που διαθέτηκαν τα ξύλα που προήλθαν από τις εργασίες υλοτόμησης από το σημείο που περνά ο αγωγός ΤΑΠ και διάφορα άλλα θέματα. Και αυτά απαντηθήκαν από την πλευρά του Δημάρχου, του κ. Σάβα Ζαμανίδη. Και ερχόμαστε σε ένα θέμα το οποίο βέβαια απασχολεί και εμάς εδώ στην Κοζάνη, το ζήτημα των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Να πούμε ότι καμία αύξηση στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στο Δήμο Ορδέας για το 2018, παρά το γεγονός ότι το επερχόμενο έτος η χρέωση για την αποκομιδή των απορριμμάτων από τη διάδειμα θα είναι συγκριτικά διπλάσια με τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί το είχε εξαγγείλει ο Σάββας ο Ζαμανίδης και μέσα από το δελτίο ειδήσεων του West, ότι δεν θα προχωρήσουμε και σε κάτι διασυναντήσεις που είχαμε το καλοκαίρι στο Δημαρχείο του Δήμου Ορδέας με τον κύριο Ζαμανίδη στη συνέντευξη, ότι δεν θα προχωρήσουμε σε αύξηση των τελών, κάτι που αντίθετα κάνει πλέον ο Δήμος Κοζάνης και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Αυτό το θέμα με τη διάδειμα θα χυθεί πολύ μελάνη σε αυτό. Θα υποθούν πάρα πολλά. Θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα και από τη νέα χρονιά θα ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με αυτό το ζήτημα, γιατί εδώ κάποιος παίζει. Και παίζει στην κυριολεξία με τους πολίτες οι οποίοι ζουν τις βάρβαρες κατοχικές επιπτώσεις των μνημονίων τα οποία μας έχουν επιβληθεί από τους δανειστές και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δυστυχώς κάποιοι θέλουν να μεταφέρουν με μεγάλη ελαφρότητα και με ευκολία τα τέλη αυτά στις πλάτες των πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Ο κύριος Ζαμανίδης δεν βάζει, αλλά ο κύριος Ιωαννίδης θα αποφάσισε 5% στα δημοτικά τέλη. Βάζει ο κύριος Ιωαννίδης λέγοντας ότι το γνωρίζαμε όλοι και έπρεπε να γίνει. Και να κλείσουμε με το Δήμο Ορδέας, όπου να πούμε ότι στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο 33 έργα που είναι σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2018 που εγκρίθηκε κατά την πλειοψηφία στην χθεσινή συνεδρίαση. 33 λοιπόν είναι τα έργα
που σε διαδικασία δημοπράτηση περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορδέας. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης, δόθηκε βαρύτητα στην εκπαίδευση με πολλά έργα σχολικής στέγης, όπως για παράδειγμα συντηρήσεις και κατασκευή νέων σχολείων, ενώ ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν τόσες πολλές εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης έκανε λόγο για αντιγραφή προηγούμενων τεχνικών προγραμμάτων και για πολλά έργα σε τοπικές κοινότητες που ενώ προγραμματίζονται δεν υλοποιούνται. Θα τα δούμε βέβαια το επόμενο. Ωραία, να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπου εκεί έχουμε αύξηση των δημοτικών τελών 5%. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά να πούμε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης συζητήθηκε και το θέμα της καρδιολογικής κλινικής. Σωστά, να ξεκινήσουμε από το θέμα της καρδιολογικής κλινικής. Όπου η υποστελέχωση της καρδιολογικής κλινικής απασχόλησε την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνατος Συνταξίουχων Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Χρήστος Ψαλίδας, που βρέθηκε εχθές, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην τοποθέτηση και έκκλησή του δεν ήταν μόνο μια απλή τοποθέτηση, παράλληλα για μια έκκληξη. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον κύριο Ψαλίδα να λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ σκληρός, αλλά χθες πραγματικά έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα καθαρά ανθρώπινο πρόσωπο και έκανε την έκκληση για το ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά την τοποθέτηση ότι 150.000 κάτοικοι του νομού πώς θα εξυπηρετηθούν από δύο γιατρούς. Όλοι στο σπίτι μας έχουμε από έναν καρδιοπαθή. Ζητώ από εσάς άμεσα να απαιτήσουμε από τον Υπουργό Υγείας ή τον Πρωθυπουργό να στελεχωθεί η καρδιολογική κλινική. Πόσο να απάντησε τώρα ο Ελευθέρης Ιωαννίδης. Προφανώς δεν μπορώ να εισέλθω, λέει ο κ. Ιωαννίδης, στα ενδότερα να πω απλά ότι αύριο θα έχουμε συνάντηση στο Μαμάζιο Νοσοκομείο. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμο, θα απαιτηθεί να γίνουν όλες εκείνες οι ενέργειες για να στηρίξουμε τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής. Εφόσον και όποτε και να θυμηθούμε εδώ τα περίφημα συλλαλητήρια πριν δύο χρόνια, τα οποία μόνο συλλαλητήρια ήταν, σόου στην κυριολεξία, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Επιτέλους, κάποτε ο χώρος αυτοδιοίκησης και αυτοί που έχουν ευθύνες από τη θέση που τους έχει τάξει ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας, ας αναλάβουν τις ευθύνες. Ας ελπίσουμε να λυθεί το θέμα, παρότι πούμε... υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις του διοικητή του νοσοκομείου ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι στο ανάλογο κλίμα κινήθηκε και ο Λάζαρος Μαλούτος, ο οποίος είπε ότι υπάρχει προβληματισμός, θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα, όπως επίσης και ο κύριος Δελγιάννης αλλά και ο κύριος Κουτζικώστας κινήθηκαν και αυτοί σε ένα παρόμοιο κλίμα. Τώρα να κλείσουμε με τα δημοτικά τέλη. Συγγνώμη και να έρθουμε τώρα στο θέμα των δημοτικών τελών, όπου αύξηση της τάξης του 5% αποφασίστηκε χθες κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Αύξηση της τάξης του 5% που μεταφράζεται για κάθε νοικοκυριό στο ποσό των 60 λεπτών ανά μήνα θα δουν στους λογαριασμούς τους φέτος οι δημότες της Κοζάνης. Το θέμα που κυριάρχησε στην ατζέντα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε και μεγάλο κύμα αντιδράσεων από τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης. Ενώ η Δημοτική Αρχή αιτιολόγησε την αύξηση των τελών ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της νέας μονάδας της Διάδημα. Να πούμε ότι αντίθετος ήταν ο κ. Μαλούτας, όπως αντίθετοι ήταν και η κ. Κουτζικώστας, ο οποίος σημείωσε ότι η αύξηση των τελών δεν έχει τέλος. Επιβαρύνουν δυσβάταξα τις ανάγκες των δημοτών, σχεδόν ταυτίζονται με τους ματωμένους προϋπολογισμούς. Θα έχουμε μια στις επόμενες μέρες. Κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε και τον Γενικό Διευθυντή Διάδημα. Όχι, να πούμε σε αυτό. Τον κύριο Δημοστέν. Δεν είναι να τα ανοίξουμε το θέμα τώρα. Όχι, θα να το κύριο Μαυρίδη, να πούμε ότι αμέσως, ο οποίος μπορεί να μας αναλύσει περισσότερο. Μετά τη συνεδρίαση, σήμερα νωρίς το μεσημέρι, ο Λάζαρος Ομαλούτας έδωσε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι συνεχίζοντας την τακτική των προηγούμενων χρόνων, ο κ. Ιωαννίδης και η δημοτική πλειοψηφία αποφάσισαν και νέα αύξηση για τα ανταποδικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτρονισμός και για το 2018 ύψους 5%. Και λέει, πραγματικά επισημάνει τρία σημεία για τα οποία δεν έπρεπε να προχωρήσει αυτή την αύξηση, με δεδομένο ότι πολλά πράγματα όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων έχουν υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν δεν έπρεπε να περάσουμε σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα. Ωραία. Και να κλείσουμε με τα θέματα της ΔΕΗ. Είδαμε τον κύριο Σταθάκη σε συνέντευξη στον Real FM, η οποία μετέδωσε και το ραδιόφωνο του West, να μιλάει για συμφωνία καλή όσον αφορά τις λιγνητικές μονάδες τώρα. Το θέμα τώρα έχει τι συμφωνία καλή υπάρχει. Το θέμα έχει τελειώσει. Ναι. Σύμφωνα με τα λεγόμενα, στην χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Real FM ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου, έχει ξεκαθαριστεί ότι η μονάδα, η ελληνική πρόταση έχει Μελίτη 1, άδεια για τη Μελίτη 2, Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4. Και σήμερα, μια που ανέφερε στη Μεγαλόπολη, υπήρχε κινητοποίηση των κατοίκων της Μεγαλόπολης, παρουσία του Γιώργου του Αδαμίδη, του πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, του Άρη του Κουρκούδα και στελέχων της ΔΕΗ έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σήμερα. Και λέει ότι έχουμε πάει πολύ καλά όσο αφορά τη συνεργασία και τις συζητήσεις οι οποίες προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Μίλησε για το marketing και συγκεκριμένα έκανε λόγο ότι λίγη υπομονή και θα δείτε ότι η συμφωνία στο τέλος της ημέρας θα είναι αρκετά καλή. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό από την πλευρά του κ. Σταθάκη?
ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει. Έχει αποφασίσει να πουλήσει. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Τώρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εδώ ερωτών, το επόμενο διάστημα αναμένουμε τη συνολική παρέτηση του συνόλου του Περιφερειακού. Έχουμε καταρχήν την Δευτέρα που μας έρχεται, 4 του Δεκέμβρη, έχουμε το συλλαλητήριο στη Φλόρινα. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Γιατί την Παρασκευή, εκεί που συζητιέται και η Παιδόπουλη, λέγει η Όλγα, δεν υπάρχει και το θέμα της ΔΕΗ, ποιες θα είναι περαιτέρω οι ενέργειες που θα είναι πιο σκληρές από συλλαλητήρια. Κύριε Κεχαγιά, μας ακούτε. Βάλτε το θέμα. Δημήτρη, θα πρέπει να πούμε εδώ κάποια πράγματα για να γνωρίζουμε πολύ καλά οι φίλοι τηλεθεατές. Δεν έχουμε πολυτέλεια για παραιτήσεις. Άσχετα το τι. Μα δεν είπα εγώ να παραιτηθούν, να το συζητήσουν το θέμα και να προχωρήσουν οι κινητοποιήσεις. Ο Θοδωρής ο Καρυπίδης θα πρέπει να γνωρίζει και θα πρέπει να πράξει. Να αφαιρέσει από το λεξιλόγιο του τη λέξη παραίτηση. Οφείλει να παραμείνει στη θέση στην οποία τον έχουν τοποθετήσει οι Έλληνες πολίτες μέσα από την εκλογική διαδικασία του Μαΐου του 2014. Να υπηρετήσει και να ολοκληρώσει τη θητεία του και να υπηρετήσει πιστά όλα όσα έχει υποσχεθεί προεκλογικά προς τους πολίτες Δυτικής Μακεδονίας και να αγωνιστεί για τα συμφέροντα αυτού του τόπου. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορείς να αντιδράσεις. Έναν είπαμε χθες και επανερχόμαστε. Να ζητήσει την άμεση καταψήφιση οτιδήποτε προκύψει από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στη Δυτική Μακεδονία. Ποιος αν δεν το πράξει, θέλει να ψηφίσει. Άμα δεν το πράξουν, να έρθουμε σε αυτό που δήλωσε σήμερα ο Γιώργος Αδαμίδης. Τι δήλωσε ο κ. Αδαμίδης? Εγώ θα υιοθετήσω το σύνθημα «Θα γίνει της Μεγαλόπολης», αλλά επιπλέον θα ζητήσω από τους περιφερειάρχες Καρυπίδη και Τατούλη να συντάξουν επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι αποδεκτός σε αυτές τις περιοχές κανένας ιδιώτης. Καλά τώρα, άμα θα γίνει κάτι τέτοιο, θα λύσουμε και το θέμα. Το πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ΓΕΝΟΠΔΕΗ και τα προβάσιμα συνδικαλιστικά σωματεία της ΔΕΗ σε σχέση με τις εξελίξεις στα ζητήματα ενέργειας, το Market Test και την επερχόμενη πώληση λιγνητικών μονάδων, ανέλησε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΝΟΠΔΕΗ ο πρόεδρος του Γιώργος Αδαμίδης. Ο κ. Αδαμίδης, αφού επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως καμία απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν ζητά, αναφέρει την πώληση μονάδων όπως επικαλούνται στην κυβέρνηση, ανέφερε ότι θα υιοθετήσει το σύνθημα «Θα γίνει της Μεγαλόπολης», αλλά επιπλέον θα ζητήσει από τους περιφερειάρχες Καρυπίδη και Τατούλη να συντάξουν επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι αποδεκτός σε αυτές τις περιοχές κανένας ιδιώτης. Εδώ στέλνουν αστυνομικές δυνάμεις στα ΜΑΤ στους πληστηριασμούς και δεν θα στείλουν εδώ ΜΑΤ για να επιτραπούν η παρουσία των ιδιωτών, αν είναι δυνατόν. Μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν κάποια πράγματα. Και ολοκληρώνει το ρεπορτάζ. Επίσης, χρονικά ότι θα έρθει η όποια απόφαση για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, επεσήμανε χαρακτηριστικά πως τότε υπάρχει η δυνατότητα και της μπούκας. Μπούκας εννοεί ότι θα μπουκάρουμε στη συνεδρίαση και δεν θα την επιτρέψουμε να γίνει. Και των καταλήψεων. Για να δούμε τότε ποιο διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει και πού για να πάμε. Μάλιστα. Και μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Αδαμίδης πήγαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να πραγματοποιήσουν έντονη διαμαρτυρία. Είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες. Εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με μια σοβαρή εικόνα που δυστυχώς δημιουργείται μέσα από πολλές και βιαστικές κινήσεις. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον την Παρασκευή να μπει και αυτό το θέμα στο περιθώριο. Δεν θα μπει αυτό το θέμα. Δεν θα μπει, αλλά πρέπει να μπει. Κοίταξε Δημήτρη, έχουν κουράσει πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ οι πολίτες Δυτικής Μακεδονίας με τις σύξεις και αφήξεις των πολιτικών προσώπων και όχι μόνο. Εδώ οι ευθύνες είναι τεράστιες. Ξεκινούν από τα σωματεία, πηγαίνουν στο πολιτικό προσωπικό που διαχρονικά εκπροσωπούσε την περιοχή σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου, καλή ώρα βλέπε, αθηναϊκού κατεστημένου και αθηναϊκού κράτους, και μετά μεταφράζονται στον χώρο το θεσμικό, δηλαδή στον αυτοδιοικητικό χώρο, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Μάλιστα. Εκεί είναι οι κρίσιμες ερωτήσεις, τα κρίσιμα ερωτήματα και εκεί χρήζουν και κρίσιμες απαντήσεις. Θα πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό που διαχρονικά έχουμε πάνω μας, που ακούει στο όνομα κομματική νομιμότητα και το καλό του κόμματος. Θα πρέπει να απελευθερωθούμε και να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Θέλουμε να κερδίσουμε το στίχημα της ανάπτυξης. Θα το κερδίσουμε μόνο όταν αγωνιστούμε για να επαναναρτήσουμε τη χαμένη κεντρικότητά μας. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει συνολικά 49 κλοπές από οικίες της Δυτικής Μακεδονίας και της Μαγνησίας. Οδηγήθηκε η αστυνομία προχωρώντας σε συλλήψεις 5 Ελλήνων δραστών και σχηματίζοντας δικογραφία για 8 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι από το 2016 τουλάχιστον και έπειτα είχαν μπουκάρει σε δεκάδες σπίτια της περιοχής, αποσπώντας συνολικά χρήματα και κοσμήματα ύψους 167.000 ευρώ. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.